Στείλαμε γράμματα στον Άι Βασίλη. Θα πάω στα ΕΛΤΑ. Στο Διευθυντή Εσωτερικής Επικοινωνίας στον ΕΛΤΑ, τον κύριο Λάζαρο Λαζαρίδη. Με την ευχή και καλά νέα να ακούσουμε και κυρίως ότι ο Άι Βασίλης κύριε Λαζαρίδη θα έρθει. Καλημέρα. Πολύ καλή σας ημέρα, καλές γιορτές, καλή χρονιά να έχουμε, με υγεία πάνω απ' όλα για όλους τους ακροατές στην όμορφη Κρήτη και στο Ηρακλείο μας. Ο Άγιος Βασίλης φέτος έχει ξεκινήσει και έρχεται σε πολλά παιδάκια, γιατί πολλοί τα περιμένουν τα Χριστούγεννα. Φέτος, παρόλο το σοκ των τελευταίων ημερών, το γράμμα στον Άγιο Βασίλη το γράψαν τα παιδάκια και οι ενήλικες. Στείλανε πάνω από 100.000 μέχρι τώρα, έχουμε παραλάβει και παραλαμβάνουμε κάθε μέρα. Χιλιάδες γράμματα από όλη την Ελλάδα, από όλη την επικράτεια, από την Κρήτη μέχρι και το Δημότυχο και από το Δημότυχο μέχρι και την Κέρκυρα. Και ζητάνε τα πάντα τα παιδάκια. Συγγνώμη, αλλά δεν το κατάλαβα. Καθημερινά είναι, λέτε, χιλιάδες τα γράμματα τα οποία παίρνετε. Αυτό το 100.000 ναι, δεν ναι, κατάλαβα ναι, ναι. που το πήγαμε. Τα 100.000 είναι αυτά που έχουν έρθει ήδη, που έχουμε παραλάβει και έχουμε διαχειριστεί. Παραλάβει. Ναι, για να μπορέσετε να τα στείλετε στον Άι Βασίλη, εννοείται. Μάλιστα. Εμείς, ναι. Όταν λέμε διαχειριστεί, εμείς αυτό κάνουμε. Εμείς παραλαμβάνουμε όλα τα γράμματα. Σωστά. Απλά κρατάμε όσα γράμματα έχουν απ' έξω τα στοιχεία, συμπληρώνουμε εμείς μια δικιά μας λίστα, ώστε να μπορέσουμε και στέλνουμε ήδη. Φύγανε κάποιες χιλιάδες απαντήσεις στα παιδάκια ότι η βοηθή του Άγιου Βασίλη, τα ΕΛΤΑ, παραδώσανε το γράμμα σου στον Άγιο Βασίλη και τους βάζουμε και ένα φιλοτελικό δωράκι, και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν γράφουμε το γράμμα και για του χρόνου όσοι το γράψαν φέτος να θυμούνται να γράφουν όλη τη διεύθυνσή του, την πόλη και τον ταχυδρομικό του κώδικα. Ώστε να μπορούν και τα ΕΛΤΑ, γιατί ο Άγιος Βασίλης μπορεί να ξέρει κάθε παιδάκι ή κάθε ενήλικα που μένει, τα ΕΛΤΑ όμως θέλουν λίγο τη βοήθειά του να γράψουν τη διεύθυνση για να μπορέσουμε να του απαντήσουμε. Και έτσι έχουμε ήδη παραλάβει πάνω από 100.000 γράμματα και καθημερινά έρχονται χιλιάδες πλέον στα γραφεία μας. Έχει αλλάξει ενδεχόμενα ο τρόπος σκέψης με όλα αυτά που βιώνουμε. Έχουν αλλάξει τα αιτήματά μας προς τον Άγιο Βασίλη. Να σας πω, πέρσι που ήταν η πρώτη χρονιά μάλλον που ζήσαμε και καραντίνα και κορονοϊό και ήταν κλειστά και τα σχολεία, στο γράμμα του Άγιου Βασίλη τα μικρή μας φίλοι το αποτυπώσανε. Φαινότανε πάρα πολύ έτονα, ασχολιόντουσαν κυρίως με τον κορονοϊό. Φέτος, και αυτό είναι το παρήγορο και ευχάριστο, είναι ότι τα παιδάκια προσαρμοστήκανε. Και φαίνεται γιατί μόνο ένα 5 με 10% από τα γράμματα που διαβάσαμε εκεί παρέα με τον Άγιο Βασίλη λέγανε για τον κορονοϊό, τα υπόλοιπα ασχολιόντουσαν με τα δώρα, με τις ευχές για υγεία ή οτιδήποτε, αλλά όχι για τον κορονοϊό. Φυσικά το κορονοϊός φαίνεται πάρα πολύ έντονα στα γράμματα των ενηλίκων, γιατί μην ξεχνάμε ότι κάποιες χιλιάδες γράμματα κάθε χρόνο έρχονται από ενήλικες, από 20 χρονών μέχρι και 96 χρονών που είχαμε πάρει και πέρσι και φέτος μία 97 χρονών. Και έτσι εκεί σε αυτών των ενηλίκων ο κορονοϊός φαίνεται πολύ πιο έντονος. Αυτό το οποίο αναφέρουν ποιο είναι, είναι η ανάγκη για επικοινωνία και λένε το πώς βιώνουν αυτή την πανδημία μέσα στα σπίτια τους, είναι ασθενείς, δώστε μας λίγο το κλίμα. Κοιτάξτε, πολλά γράμματα αναφέρουν την ευχή για επαναφορά στην κανονικότητα, στο να μην σκεφτόνται τον κορονοϊό, στο να μην να μπορούν να προγραμματίσουν τα ταξίδια τους, να δουν τους συγγενείς τους, να πάνε να αγκαλιάσουν τους φίλους χωρίς τις χειραψίες, τις μπουνιές κτλ. Αυτό, υπάρχουν πολλά γράμματα φέτος που αναφέρονται σε απώλειες, και αυτό είναι το στενάχωρο, και εκεί πραγματικά και εμείς στεναχωριόμαστε, σε απώλειες φίλων, συγγενών, γονέων, συμμαθητών. Ένα κοριτσάκι αυτό μας έγραψε για τον συμμαθητή της, τον Γιώργο, που ήταν και ωραίο παιδί όπως έγραφε μέσα στο γράμμα. Δηλαδή υπάρχει αυτό το κομμάτι φέτος έντονα, αλλά για να έχουμε πάντα μια αισιόδοξη τάση και μια αισιόδοξη νότα, τα παιδάκια αυτά που γράφουν τα πολλά τα γράμματα και αποτυπώνουν την ψυχούλα τους πάντα μες στο γράμμα, δηλαδή πέρσι ήταν πάρα πολύ έντονο, φέτος φαίνεται ότι τουλάχιστον κάποια λίγα ζητούσαν να έχει rapid test ο Άγιος Βασίλης για να μπει στο σπίτι. Πέρσι στέλνανε μέχρι και μάσκες στον Άγιο Βασίλη μέσα γράμματα στα παιδάκια. Αλήθεια, το στέλνανε μάσκες και του λένε να έχει κάνει rapid test για να μπει στο σπίτι τους. Ναι. Ή ενημερώνουν ότι εμείς εδώ όλοι στο σπίτι είμαστε εμβολιασμένοι, μπορείς να μπεις.
Υπάρχουν αυτά τα παιδάκια που το γράφουν φέτος πάρα πολύ όμορφα και έξυπνα, αλλά υπάρχουν φυσικά τα παιδάκια που δεν ασχοληθήκαν φέτος με το rapid test, αλλά στείλανε καρότα και μαρούλια για το Ρούντολφ. Ήταν ένα, και νομίζω ήταν, όχι νομίζω, ήταν από την Κρήτη ένα παιδάκι που έστειλε φέτος. Μία ολόκληρη σακούλα έβαλε μέσα στο φάκελο του σχεδόν. Ήταν ένας μεγάλος φάκελος που είχε μαρούλια και καρότα για το Ρούντολφ και τα υπόλοιπα ζώα του Άγιου Βασίλη. Και ήταν πραγματικά, δηλαδή τα παιδάκια είναι φάνταστα στο τι θα βάλουν μέσα στο γράμμα τους, στο τι θα γράψουν μέσα στο γράμμα τους. Συνεχίζουν και γράφουν γράμμα και αυτό είναι το ευχάριστο. Πιάνουν το μολύβι και το χαρτί για να ζωγραφίσουν τη σκέψη τους ή να γράψουν με τη μαμά τους. Και έτσι ευχόμαστε αυτό η συνήθεια και αυτή η μαγεία των Χριστουγέννων του γράμματος του Άγιο Βασίλη κάθε χρόνο να μεταδίδεται και κάποια γιαγιά αυτό μας είπε κιόλας ότι έστειλε απλά ένα γράμμα για να μας ευχαριστήσει που κρατάμε αυτή τη μαγεία του γράμματος ζωντανή. Αυτό είναι νομίζω και το πιο καλό και το πιο σωστό από όλα. Αυτή τη λέξη έπρεπε από την αρχή ενδεχομένω να χρησιμοποιήσουμε και εγώ και εσύ, η μαγεία των Χριστουγέννων. Αυτή τη μαγεία που δεν κάνει να την εγκαταλείψει κανένα παιδί, γιατί στην πορεία μπήκαμε σε άλλες διαδικασίες της ζωής μας. Είπαμε να πούμε στα παιδιά μας άλλα πράγματα, είπαμε να τα ενημερώσουμε για άλλα πράγματα, αλλά τα αφήσαμε έξω από αυτή τη μαγεία και την ομορφιά, αυτό το συνέστημα που δεν είναι παραπλανητικό. Ξέρουν τα παιδιά τι γίνεται. Απλά αυτή η προσμονή και η μαγεία είναι μοναδική για την ψυχή τους και για το μυαλό τους. Αυτή είναι η δική μου η εκτίμηση. Θα συμφωνήσω 100% και πραγματικά φέτος μια κοπελίτσα 28 χρονών έγραψε ένα γράμμα που ακριβώς αυτό έλεγε, ότι Άγιε Βασίλη σου γράφω για πρώτη φορά στα 28 της. Και ενώ ξέρω ότι θα το διαβάσει το γράμμα ή τουλάχιστον κάποιος θα το διαβάσει, απλά επειδή στα 28 μου αποφάσισα να πατήσω για πρώτη φορά στα πόδια μου ως γυναίκα, αποφάσισα να σου γράψω γράμμα. Και έτσι καταλαβαίνετε ότι δεν έχει ηλικία το γράμμα στον Άγιο Βασίλη, δεν έχει μόνο ευχές για δώρα ή οτιδήποτε, είναι και ένα κομμάτι προσωπικής εξομολόγησης ή που κάποιος θέλει να μιλήσει. Γιατί κάποιο, θυμάμαι τώρα μια κυρία πάνω από 64, ήταν 65, που έγραψε 4,5 σελίδες γράμμα. Που έλεγε τα προβλήματά της, τα οικονομικά, το ένα, το άλλο, στον Άγιο Βασίλη όλα αυτά. Και στο τέλος έλεγε, και εσύ πάλι λέει τον Ελτά που θα το διαβάζεις μαζί του, σου εύχομαι χρόνια πολλά και καλή υγεία για σένα και την οικογένειά σου. Υπέροχο. Άρα ήξερε ότι θα το διαβάσει ο Άγιος Βασίλης παρέα με εμάς. Ναι, ναι, αυτό είναι υπέροχο. Αλλά δείχνει πραγματικά ποια είναι η ανάγκη μας να μιλήσουμε με το διπλανό μας. Το φίλο μας που δεν έχουμε, το γείτονά μας που δεν έχουμε, μέλος της οικογένειάς μας που δεν έχουμε, που δεν είμαστε ανοιχτοί σε αυτή την επικοινωνία, που μπήκαμε σε άλλους ρυθμούς και είπαμε ότι ξέρετε αλλιώς πρέπει να κινηθούμε τώρα και ξεχάσαμε όλα τα υπόλοιπα. Η γιαγιά των 97 ετών, τι ήταν αυτό που σας έγραψε? Είναι κάποια από τις αναφορές που έχετε κάνει πριν από λίγο, γιατί είπατε ότι έχετε δεχτεί γράμματα από 20 έως και 97 ετών για να τα μεταφέρετε στον Άγιο Βασίλη. Φυσικά, η γιαγιά των 97 ετών φέτος είχε τρισέγγωνα και μας έλεγε να συνεχίσουμε να κρατάμε τη μαγεία ζωντανή, να έχουν υγεία τα τρισέγγωνά της και παρακαλούσε μέσα στο γράμμα όλα τα παιδιά να έχουν την αγάπη που έχουν και τα εγγόνια της. Υπέροχο, υπέροχο και μοναδικό. Φαντάζομαι, γιατί σας το είπα και πριν από 2 χρόνια, πέρυσι εξαιτίας όλων αυτών που ο καθένας από εμάς ήταν όπου ήταν, και περνούσε ό,τι περνούσε, δεν τα είπαμε κύριε Λαζαρίδη, αλλά πρόπερση τουλάχιστον σας το είχα πει, πάρτε το και σαν δικό μου αίτημα προς τον Άγιο Βασίλη, ότι όλοι εσείς θα πρέπει να κάνετε εκείνη την προσπάθεια αυτά να τα αποτυπώσετε σε ένα βιβλίο, γιατί πρέπει να υπάρχουν. Ειδικά τα περσινά, προκάναμε μια προσπάθεια τα περσινά να τα αποτυπώσουμε, αλλά ήταν τόσο μεγάλο το αποτύπωμα του κορονοϊού, που είπαμε ότι ήταν ένα πολύ στεναχωρό λεύκομα. Και έτσι είπαμε να δούμε λίγο, να αφήσουμε μια-δυο χρονιές να περάσει λίγο αυτό το... Γιατί δεν είναι ωραία ανάμνηση και να το θυμόμαστε μετά από 10 χρόνια το πώς ήταν η ψυχολογία μας τώρα. Δεν χρειάζεται να αποτυπωθεί αυτό, γιατί πραγματικά οι ψυχούλες των παιδιών και πέρσι, αλλά ένα κομμάτι της και φέτος, δεν είναι ευτυχισμένα με λόγω του κορονοϊού. Δηλαδή πέρσι ζητούσαν να ανοίξουν τα σχολεία. Τώρα θα μου πείτε, φέτος ανοίξαν τα σχολεία, άρα ο Άγιος Βασίλης υλοποίησε την ευχή τους. Κάτι είναι και αυτό. Αλλά γενικότερα το κλίμα αυτές τις 2 τελευταίες χρονιές τουλάχιστον
είναι αρκετά φορτισμένες συναισθηματικά. Υπάρχουν φυσικά τα παιδάκια που γράφουν απλά για να ζητήσουν το δώρο τους, αλλά υπάρχει έντονο αυτό το στοιχείο της συναισθηματικής φόρτισης. Σαφέστατα, κύριε Λαζαρίδη, γιατί αυτή η πανδημία έφερε κι άλλα μέσα στο σπίτι, που τα οικονομικά προβλήματα πήγανε σε άλλου είδους προβλήματα και η ενδοοικογενειακή βία δεν έχει. Υπάρχουν και τα δύο, φυσικά. Υπάρχουν και τα οικονομικά πλέον, έτσι, ισορρευμένα. Ακριβώς. Έχουν να κάνουν με όλη εκείνη τη συμπεριφορά μας απέναντι στα παιδιά μας. Και τα παιδιά μας ανταποδίδουν εκείνη τη συμπεριφορά που εισπράττουν μέσα από το σπίτι τους. Αυτό είναι ένα αλυσβερίσι μέσα στις οικογένειες, γιατί πραγματικά υπάρχει η ένταση, υπάρχει η πίεση, υπάρχει η πίκρα, υπάρχει ο πόνος, υπάρχει η στενοχώρια, όλα αυτά. Η αγωνία, αυτά. Η απογοήτευση. Έτσι. Είναι αυτό που λέει η γιαγιά των 97 χρόνων, από όπου και αν είναι, πραγματικά νομίζω ότι δίνει την καλύτερη ευχή. Είναι πολύ ωραίο έτσι όπως εκφράζεται. Μακάρι όλα τα παιδιά να έχουν την αγάπη που έχουν τα δικά μου τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα και τα τρισέγγωνα. Είναι ακριβώς αυτό. Είναι και είναι κρίμα όταν πολύ ωραία γράμματα όπως αυτό και όπως πολλά άλλα δεν γράφουν απ' έξω κάποιο στοιχείο επικοινωνίας, ώστε να μπορέσουμε να τους στείλουμε μία καρτούλα, μία απαντησούλα, ένα δωράκι, γιατί έχουμε στείλει και δωράκι έτσι από μόνοι μας σε κάποια παιδάκια που είτε είναι σε κάποιο ίδρυμα, είτε είναι σε κάποια οικογένεια μονογονεϊκή, είτε. Με εντολή πάντα του Άι Βασίλη, η καθοδήγηση του Άι Βασίλη, φαντάζομαι. Πέρα από το Άι Βασίλη. Ο Άι Βασίλης θα του στείλει κανονικά το δώρο, αλλά στέλνουμε και κάτι επιπλέον εμείς, σαν Σελτά, μόνο και μόνο έτσι για να χαρεί διπλά. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα.